Σταύρο, να ξεκινήσω την παρουσίασή μου. Η παρουσίασή μου θα έχει την ακόλουθη δομή. Δεν είναι προσωπική εξομολόγηση, αλλά θα ήθελα να πω πρώτα πώς γνωρίστηκα εγώ με την οξοβασική θεωρία του Στιούαρτ και γιατί την προτιμώ παρά τα όσα ακούστηκαν ως τώρα τους προηγούμενους ομιλητές. Πώς ξεκινάμε από την παραδοσιακή προσέγγιση, πού βρίσκουμε τα κολλήματα για να καταλήξουμε στο Στιούαρτ. Θα πω 5 πράγματα. Ποιες είναι οι βασικές αρχές της θεωρίας του Στιούαρτ, χωρίς να επιμείνω σε πολλούς λογαριασμούς. Και θα επικεντρωθώ κυρίως στα 2 τελευταία. Πρώτο, θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω την άποψη ότι η θεωρία του Στιούαρτ είναι πολύπλοκη, είναι δυσνόητη και είναι αντιδιαισθητική, counterintuitive. Θα σας παρουσιάσω έναν τρόπο να την εφαρμόζετε καθημερινά πάνω στον ασθενή, κρατώντας το χαρτάκι των αερίων αίματος, που είναι πολύ απλός και πολύ διαισθητικός. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν χρειάζονται για κάποιοι λογαριασμοί, που ίσως μπορούν να βγουν και με ένα υπολογιστικό φύλλο Excel. Αλλά παρόλα αυτά, το πρώτο είναι να καταλάβουμε τι σημαίνουν οι μηχανισμοί που προτείνει ο Στιούαρτ. Αυτόν τον τρόπο θα τον υποστηρίξω με κάποια κλινικά παραδείγματα, ελπίζω να με κρίνετε υπηκός. Και αυτή είναι η εισαγωγή από το βιβλίο του Στιούαρτ, που υποστηρίζει ότι αν διαβάσουμε ένα παραδοσιακό σύγγραμμα οξοβασικής ισορροπίας, θα δούμε ότι η προσέγγιση είναι αρκετά κατακαιρματισμένη, είναι ποιοτική, δημιουργεί σύγχυση, με αποτέλεσμα η συζήτηση να ανακυκλώνεται και να είναι απογοητευτική. Και αυτή πράγματι ήταν και η εντύπωση που είχα εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια και αργότερα σαν ειδικευόμενος. Γιατί όποτε προσπαθούσα να βάλω σε τάξη ποιοι μηχανισμοί λειτουργούν και με ποιο τρόπο λειτουργούν, κατέληγα συχνά σε αυτοανερούμενες και συχνά επίσης αλληλοανερούμενες θέσεις. Και προσπαθώντας να καταλάβω περισσότερα, έπεσε σε διάφορα βιβλία να διαβάσω. Κάθε φορά που έβρισκα ένα καινούριο βιβλίο, έλεγα ότι εδώ θα βρω τα μυστικά που δεν αποκαλύπτονται στα προηγούμενα. Δεν τα κατάφερα όμως. Τα χρόνια περνούσαν, η γνώση μου στην αξιοβασική βέβαια αυξάνονταν. Και πολλοί συνάδελφοι μου με επενούσαν γιατί ήξερα τόσο πολλά, αλλά εγώ δεχόμουν τους επένους αυτούς με κρυφή ντροπή. Γιατί αν με ρωτούσε εκείνη τη στιγμή κάποιος να το εξηγήσω την οξοβασική, δεν θα τα κατάφερνα. Θα ήταν παντολευθρία. Αργότερα, βέβαια, έκανα την εκπαίδευση μου στην εντατική σε μια περίοδο που είχε ξεκινήσει ένας μεγάλος οργασμός δημοσιεύσεων για το μοντέλο του Στιούαρτ. Και ψάχνοντας από εδώ και από εκεί σε ένα εκπαιδευτικό διαδικτυακό κανάλι, βρήκα αυτή τη φράση που με σημάδεψε και ήταν αποκαλυπτική. Ο Στιούαρτ υποστηρίζει, είναι από το βιβλίο του Στιούαρτ, από το τέλος του βιβλίου του Στιούαρτ, ότι τα διταθρακικά δεν έχουν κανένα ρόλο στην εξωβασική ισορροπία. Αυτό μου έδωσε να καταλάβω βέβαια πως μπορεί ότι ο λόγος που δεν καταλάβαινα και δεν μπορούσα να βάλω σε τάξη τους μηχανισμούς μπορεί να έχει σχέση με το γεγονός ότι έπιαναν τα πράγματα από τελείως λανθασμένη βάση. Και μιλώντας για την παραδοσιακή προσέγγιση, να θυμηθούμε ένα βασικό πυλώνα της, που είναι η λειτουργία των αρθμιστικών συστημάτων. Οι ορισμοί αυτοί προέρχονται από τη χημεία και έχουν μεταφερθεί στη φυσιολογία. Το αρθμιστικό σύστημα είναι ένα διάλειμμα ασθενούς οξέως και του άλατός του, που αθίσταται στις μεταβολές της οξοβασικής ισορροπίας. Και μάλιστα η ίδια θεωρία μας λέει ότι όσο μεγαλύτερη συγκέντρωση του αρθμιστικού συστήματος, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι στο να κάνει τη δουλειά του. Και τέλος, ξέρουμε ότι όλα τα αρθμιστικά συστήματα βρίσκονται στη ισορροπία μεταξύ τους. Αυτό στην πραγματικότητα είναι αντανάκλαση του νόμου δράσης των μαζών, γιατί όλα βρίσκονται στη ισορροπία με τη συγκέντρωση κατιόντων υδρογόνων. Εδώ βλέπετε στο πλάσμα που είμαστε όλοι πιο εξοικειωμένοι, δύο βασικά αρθμιστικά συστήματα. Το σύστημα αθρακικό οξείως διοξιδίου και διταθρακικών. Ένα άλλο είναι το αρθμιστικό σύστημα των πρωτεϊνών, αυτό που λέμε εκτός διταθρακικών αρθμιστικά συστήματα. Συνδέστερα στο πλάσμα είναι λευκοματίνη. Εδώ η εξίσωση που βλέπετε είναι απλουστευμένη. Στην πραγματικότητα η πρωτεΐνη έχει πολλά πρωτόνια και όταν διείσταται παράγει ένα πολυενιόν και κάποια πρωτόνια. Αλλά για την συζήτησή μας θα αρκέσει να τη βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο. Και ας δούμε όμως τώρα τι μας λέει η παραδοσιακή θεωρία. Ένα από τα βασικές της αρχές είναι ότι όταν έχουμε χρονή αναπνευστική οξέωση γίνεται κατακράτηση διταθρακικών και αντιρρόπησή της. Στον πίνακα πάνω βλέπετε ένα τέτοιο θεωρητικό παράδειγμα, όπου έχουμε με βάση τους κανόνες Βοστόλη μια οξύ αναπνευστική οξέωση και βλέπετε το pH, το διοξίδιο και τα διταθρακικά. Και αν υποθέσουμε ότι τίποτα άλλο δεν αλλάζει, το διοξίδιο δεν αλλάζει τίποτα άλλο, και υποθέσουμε ότι ασθενής έχει φυσιολογική συγκέντρωση λευκοματίνης, βλέπουμε στη χρόνια κατάσταση τι γίνεται. Το pH έχει βελτιωθεί από 7,26 σε 7,35 και τα διταθρακικά έχουν γίνει από 26 σε 32.
Αν όμως κοιτάξουμε και υπολογίσουμε και ο εξίσωση του φύγε κάτω που δείχνει πώς μπορεί να υπολογιστεί αυτό. Ποιο είναι το φορτίο του πολυανιώντος της πρωτεΐνης κατά τη μετάβαση την οξία στη χρονία φάση. Θα δούμε ότι το πολυανιών αυτό είχε 11,7 στην αρχική φάση όταν είχαμε οξία και μετά όταν αντιρροπείται η οξίωση έχει 12,3 το ανιών. Και ο μόνος τρόπος, αν κοιτάξετε κάτω την εξίσωση διάστασης, να αυξηθεί αυτό το ανιών, είναι να διασπαστεί η πρώτη μειωμένη πρωτεΐνη και να παράξει πολυανιών και υδρονοκατιόντα. Μια διαδικασία δηλαδή αντίστροφη και αντίθετη από αυτή της αντιρρόπησης της οξέωσης και της οξυγεμίας. Και τι μας λέει αυτό το παράδειγμα, βέβαια μπορούμε να το βασανίσουμε στο μυαλό μας και να το παζαρέψουμε λίγο τι σημαίνει, αλλά μας λέει πως η επικέντρωση στο σύστημα των διταθρακικών και στην εξίσωση κέντρα των Χάζενμπαχ μας δίνει μόνο μια εικόνα, δεν μας δίνει όλη την εικόνα, δεν μας βοηθάει πολύ να καταλάβουμε τους μηχανισμούς και επιπλέον δεν μας απαντά σε ένα βασικό ερώτημα. Από τι καθορίζεται η συγκέντρωση κατιόντων υδρογόνων στο σύστημα. Και αυτό μας έλεγε και ο Στιόρας στο βιβλίο του, ότι και αυτός μπερδευόταν με αυτούς τους όρους. Και η βασικό ερώτημα που περιμένει να απαντήσει κανείς σε οποιοδήποτε σύγγραμμα, σε μια ανασκόπηση δοξοβασική ισορροπία, είναι τι καθορίζει τη συγκέντρωση κατιόντων υδρογόνων. Ο Στιούαρτ αναφέρθηκε σε ένα μονοδιαμερισματικό σύστημα, το πλάσμα εδώ πέρα, και καταρχήν περιέγραψε από τι αποτελείται. Το πλάσμα αποτελείται από νερό, ισχυρά ιόντα, και ποια είναι τα ισχυρά ιόντα, που παραμένουν πάντα σε ιονισμένη μορφή, τέτοιο είναι το νάτριο, το χλώριο, επίσης το γαλακτικό, ασθενή μη πτυτικά οξέα, αυτά είναι τα εκτός διταθρακικών ρυθμιστικά συστήματα, όπως τα λέει η παραδοσιακή θεωρία. Τέτοια είναι συνήθως οι πρωτεΐνες, σε μικρότερο βαθμό τα φωσφορικά, και ασθενή πτυτικά οξέα, εδώ κυριαρχεί το αθρακικό οξύ. Για να αποφύγει τις αντινομίες της παραδοσιακής προσέγγισης, ο Στιούαρτ γύρισε στην αρχή. Δηλαδή, τι είπε, ότι πρέπει να ισχύουν οι θεμελιώδεις νόμοι του σύμπαντος. Η αρχή της ηλεκτρικής ουδετερότητας, η αρχή της διατήρησης της μάζας και ο νόμος δράσης των μαζών. Και βλέποντας βέβαια αυτή την εξίσωση που κατέληξε μετά από πολλούς βαθμιδωτούς υπολογισμούς, δεν ανοίγει καθόλου όρεξη να συνεχίσουμε να ασχοληθούμε, αλλά στη δούμε λίγο από απόσταση. Εδώ καταρχήν βλέπουμε τι μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι υδρονοκατιόντα. Ωραία, τα έχουμε εδώ πέρα. Από εδώ είναι το μηδέν. Ό,τι είναι πράσινο είναι σταθερές διάστασεις. Σταθερές είναι, σταθερές μένουν. Μένει λοιπόν να καταλάβουμε από τι εξαρτώνται τα υδρονοκατιόντα, από τι εκφράζονται σε μαθηματική συνάρτηση. Και βλέπουμε ότι είναι από τη μερική τάση του διοξιδίου του άνθρακα, εδώ, από την ολική συγκέντρωση των εκτός διταθρακικών ρυθμιστικών συστημάτων, εδώ ο Στιούαρτ έβαλε τα λευκόματα, και από αυτήν εδώ την παράμετρο, το strong ion difference. Το strong ion difference, ο Στιούαρτ το όρισε ως τη διαφορά των συγκεντρώσεων των φορτίων, των ισχυρών κατιόντων και ανιόντων. Εδώ βλέπετε έναν απλό τρόπο, έναν απλό, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να υπολογιστεί. Τα ισχυρά κατιόντα και ανιόντα δεν δομούνται και δεν αποδομούνται μέσα στο σύστημα, παραμένουν πάντοτε σε φορτισμένη μορφή. Γιατί έχει σημασία αυτή η εξίσωση, έχει πολύ περισσότερο να προσέξουμε. Ο Στιούαρτ υποστήριξε πως το strong ion difference, η ολική συγκέντρωση των λευκομάτων και η μερική τάση του διοξιδίου είναι ανεξάρτητες μεταβλητές της οξοβασικής ισορροπίας. Αντίθετα, οτιδήποτε άλλο, και εδώ επικεντρωνόμαστε στα υδρονοκατιόντα και στα διταθρακικά, είναι εξαρτημένες μεταβλητές. Εδώ βέβαια περιλαμβάνονται και το φορτίο της πρωτεΐνης, των φωσφορικών, η ανθρακική ρίζα και το υδροξύλιο. Αλλά οτιδήποτε δεν είναι ανάμεσα αυτά τα τρία που βλέπετε αριστερά, είναι εξαρτημένες μεταβλητές και εδώ πρέπει λίγο να προσέξουμε να καταλάβουμε τι εννοεί. Κατά τον Στιούαρτ, οι ανεξάρτητες μεταβλητές έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Ότι ο μόνος τρόπος να επηρεαστεί η συγκέντρωσή τους είναι από παράγοντες που υπάρχουν εκτός από το σύστημα. Δηλαδή, είτε προστίθονται είτε αφαιρούνται στο σύστημα, δεν συντίθενται ή δεν αποδομούνται μέσω σύστημα, ούτε μπορεί να επηρεαστεί η συγκέντρωσή τους η μία της άλλης. Για να τις πάρουμε από κάτω, η μερική τάση του διοξιδίου στο πλάσμα επηρεάζεται πάντα από το αναπνευστικό κέντρο. Η συγκέντρωση των λευκομάτων επηρεάζεται από το ύπαρ. Και το strong ion difference, όπως το ξέρουμε σήμερα και το σκεφτόμαστε, επηρεάζεται από τους νεφρούς υποφυσιολογικές συνθήκες, από τη διαφορική επαναρρόφηση νατρίου χλωρίου. Πώς διαφοροποιούνται αυτές από τις ανεξάρτητες μεταβλητές της οξοβασικής ισορροπίας?
αυτές επηρεάζονται, καθορίζονται μόνο μέσα στο σύστημα. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Ότι και τα διταθρακικά και τα δρομοκατιόντα συντίθονται και αποδομούνται μέσα στο σύστημα, προερχόμενα από αμφίδρομες αντιδράσεις χημικής σύνθεσης. Και επομένως, η συγκέντρωσή τους δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά επηρεάζεται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές και μπορούμε να την υπολογαριάσουμε και να τη βρούμε μόνο αν εφαρμόσουμε αυτές τις τρεις βασικές αρχές. Τον νόμο της ηλεκτρικής ουδετερότητας, τον νόμο της διατήρησης της μάζας και τον νόμο της δράσης των μαζών. Αυτό διευκρινίζεται στα επόμενα παραδείγματα, όπου όπως βλέπετε η συγκέντρωση, ο Στιούαρτ δεν διαφοροποιείται όσο αφορά το αναπνευστικό σκέλος, δίνει έμφαση στη μερική τάση του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά διαφοροποίηση όσον αφορά το μεταβολικό σκέλος. Τι σημαίνει να γράψουμε την εξίσωση ηλεκτρικής ουδετερότητας? Εδώ βλέπουμε ότι τα θετικά φορτία θα είναι ίσα με τα αρνητικά φορτία. Στη γράψουμε λοιπόν και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε αρκετά θετικά φορτία από τη μια μεριά, νάτριο, κάλιο, βέστιο, μαγνήσιο, υδρογονοκατιόντα, και από την άλλη όλα τα αρνητικά που υπάρχουν στο πλάσμα. Χλώριο, διταθρακικά, το ανιόν της λευκοματίνης, το ανιόν του φωσφόρου, πιο άσχετο πιο λιγότερο, υδροξύλιο, αθρακική ρίζα και τα μη μετρήσιμα ιόντα, ό,τι δεν μπορούμε δηλαδή να μετρήσουμε. Ας κάνουμε τώρα την εξής ασέβεια. Ας διαγράψουμε τα υδρογονοκατιόντα, τα υδροξύλια και τα διταθρακικά. Γιατί φυσιολογικώς μπορεί να είναι πολύ σημαντικά, ειδήσεις τα υδρογονοκατιόντα, αλλά ποσοτικά είναι ασήμαντα. Τα υδρογονοκατιόντα έχουν συγκέντρωση της τάξης του νανοικοίβαλεντ ανά λίτρο, το ίδιο και το υδροξύλιο, τα διθρακικές ρίζες της τάξης του μικροοικοίβαλεντ ανά λίτρο, ενώ όλες οι άλλες παράμετροι είναι το μηλικοίβαλεντ ανά λίτρο. Άρα είναι απειροελάχιστα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Και η επόμενη κίνησή μας είναι να λύσουμε αυτή την εξίσωση όσον αφορά τα διταθρακικά. Λοιπόν, και εκείνο που προσέχουμε, διότι το πρώτο κομμάτι της εξίσωσης, αυτό, είναι το strong ion difference. Και επίσης κάτι άλλο. Έχει δειχτεί ότι στο εύρος τιμών του pH του ανθρώπινου οργανισμού, που συνήθως ζούμε, το φορτίο της λευκοματίνης, που είναι σε αυτή την εξίσωση, όπως είδατε προηγουμένως, και το φορτίο των φωσφορικών, είναι ευθέως ανάλογο με αυτές τις σταθερές που βλέπετε εδώ πέρα, της ολικής συγκέντρωσης λευκοματίνης και της ολικής συγκέντρωσης του φωσφόρου σε μιλιγκράμμα ανά τη λίτρα. Γιατί γράφω αυτή την εξίσωση με αυτόν τον τρόπο? Γιατί αμαρτία γονέων παιδεύουν σε τέκνα. Κάθε φορά που κοιτάμε το χαρτάκι αερίων αίματος, το μάτι μας θα πέσει στα διταθρακικά όταν θέλουμε να δούμε ποιο είναι το μεταβολικό σκέλος της εξωβασικής ισορροπίας. Εδώ σας καλώ να δείτε τα διταθρακικά ως την εξαρτώμενη μεταβλητή κατά Στιούαρτ, της οποίας η συγκέντρωση επηρεάζεται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές κατά Στιούαρτ, το strong ion difference, τα ασθενή μη πτυτικά όξια και τα μη μετρήσιμα ιόντα, τα οποία βεβαίως είναι ανεξάρτητη μεταβλητή, γιατί όπως για παράδειγμα ακούσετε τα κετοξία, προστίθονται και αφαιρούνται στο σύστημα, άρα επηρεάζονται από παράγοντες εκτός του συστήματος. Τι σημαίνει αυτό? Με άλλα λόγια, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε μεταβολή της συγκέντρωσης των διταθρακικών επιμερίζεται στις αντίστοιχες μεταβολές της συγκέντρωσης των ανεξαρτήτων παραμέτρων του Στιούαρτ. Ένα παράδειγμα είναι το εξής. Ας υποθέσουμε ότι μέσα στο σύστημα προστίθεται χλώριο. Όπως είπαμε, ο Στιούαρτ δεν μας λέει ότι το μόνο σίγουρο που να ξέρουμε για το σύστημα είναι να προστέθηκε ένα ισχυρό ιόν ή αξίθηκε συγκέντρωση λευκοματίνης. Τα άλλα όλα δεν τα ξέρουμε. Όταν προστίθεται χλώριο, φανταστείτε ότι προστίθεται υδροχλωρικό οξύ. Γιατί το χλώριο πρέπει πάντα να συνοδεύεται από υδροκατιόν. Άσχετα από πού βρίσκεται αυτό. Μπορεί να συστήθεται μέσα στο σύστημα, μπορεί να έχετε παρέα από εκεί που προστέθηκε. Αν λοιπόν αυξηθεί το χλώριο, εδώ κοιτάμε την εξίσωση, το χλώριο αφαιρείται, ενώ φερετέως, έτσι. Το strong ion difference ελαττώνεται. Αυτό θα οδηγήσει σε ελάττωση των διταθρακικών. Και το μηχάνημα αερίων αίματος καταγράφει μεταβολική οξέωση, που ήταν αυτό που λέγαμε την παλιά εποχή, υπεχλωριμική μεταβολική οξέωση. Αν σκεφτούμε το αντίθετο, ότι αφαιρείται χλώριο. Όταν αφαιρείται χλώριο, αφαιρείται ένα οξύ, υδροχλωρικό οξύ. Λοιπόν, στην περίπτωση τότε, κάνοντας αυτή την άθροιση, βλέπουμε το χλώριο αφαιρείται ως πάντα εδώ πέρα. Έτσι. Και αφαιρείται από το σύστημα, άρα έχουμε λιγότερο χλώριο. Το strong ion difference αυξάνεται. Αφού αυξάνεται το strong ion difference, θα αυξηθούν και τα διταθρακικά. Και επομένως, το σύστημά μας καταγράφει μια μεταβολική αλκάλωση
που ήταν αυτό που λέγαμε στην παλιά εποχή υποχλωρημική μεταβολική αλκάλωση. Τι θα γίνει αν προσθεθεί ένα νάτριο? Πάλι θα σκεφτούμε τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να φανταστούμε ότι ένα ιόν το συνοδεύει, το υδροξύλιο, άρα σε ένα αποσθέτεται μια βάση. Άρα θα αυξηθεί το stroke ion difference και το μηχάνημά μας πάλι θα καταγράψει αύξηση των διδαθρακικών, καθαρά μαθηματικά εδώ πέρα. Άρα αυτό ονομάζεται ότι έχουμε μια μεταβολική αλκάλωση και εκείνο που προκύπτει είναι ότι έχει σημασία να δούμε πώς μεταβάλλονται όλα τα ισχυρά ιόντα για να καταλάβουμε τελικά ποια είναι η τιμή του stroke ion difference και επομένως ποια θα είναι η αντανάκλασή της στη συγκέντρωση των διδαθρακικών. Γι' αυτό το λόγο προτιμούμε να μιλάμε σήμερα για οξέωση από ισχυρά ιόντα και για αλκάλωση από ισχυρά ιόντα. Αν θέλουμε να επικεντρωθούμε σε κάτι, αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι αυτά που είναι ποσοτικά πιο σημαντικά, το νάτριο και το χλώριο. Γι' αυτό μίλησε ότι ο ρινεφρός καθορίζει τη διαφορική επαναρρόφηση νατρίου και χλωρίου. Ας συνεχίσουμε το πειραμά μας στο γνωρητικό. Ας υποσθέσουμε ότι προστίθενται μη μετρήσιμα ιόντα. Και τίποτα άλλο δεν μεταβάλλεται. Αυξάνονται τα μη μετρήσιμα ιόντα, όλα αυτά αφαιρούνται βέβαια, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση των διδαθρακικών ελαττώνεται. Άρα το μηχάνημά μας καταγράφει μια μεταβολική οξέωση. Από πού προέρχεται αυτή η μεταβολική οξέωση? Είναι η μεταβολική οξέωση από μη μετρήσιμα ιόντα. Και φτάνουμε στο πιο πονηρό σκέλος της ιστορίας. Τι θα γίνει αν ελαττωθεί λευκοματίνη? Όταν ελαττωθεί λευκοματίνη, όπως είπαμε, αυτό είναι το φορτίο της λευκοματίνης, το οποίο είναι ευθεία αντανάκλαση του συγκέντρου λευκοματίνης. Κοιτάμε πάλι το σύστημά μας. Λοιπόν, έχουμε λιγότερη λευκοματίνη, αλλά λιγότερος αφαιρεταίος, άρα τα διδαθρακικά θα αυξηθούν. Άρα θα έχουμε αλκάλωση. Αυτό ακριβώς είναι μια από τις βασικές διαφορές της προσέγγισης του σπιέρ από την παραδοσιακή προσέγγιση. Σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση, τα λευκόματα είναι ρυθμιστικά συστήματα και όσο πιο μεγάλη η συγκέντρωσή τους είναι, τόσο πιο αποτελεσματικά είναι στο να ελέγχουν μια διαταραχή της εξωβασικής ισορροπίας. Εδώ όμως βλέπουμε ότι όταν θα χάνουμε τη λευκοματίνη και δεν θα έχουμε χειρότερη οξέωση οξιεμία, θα έχουμε αλκάλωση αλκαλεμία και όσο πιο πολύ ελαττωθεί η λευκοματίνη, τόσο πιο προφανής θα είναι αυτή η αλκάλωση και η αλκαλεμία. Και ακόμα περισσότερο αυτό σημαίνει κάτι, πως πολλές φορές οι άλλες διαταραχές, οι οποίες παρατηρούνται μέσα στο σύστημα, από το stroke ion difference ή από τα μη μετρήσιμα ιόντα, μπορεί να μην φανούν στην τελική συγκέντρωση των διδαθρακικών, αν ταυτόχρονα έχουμε και σοβαρή υπολευκοματινεμία. Γι' αυτό συχνότατα να κοιτάμε ένα ασθενή ο οποίος έχει φυσιολογικό διοξίδιο, φυσιολογικό pH και υπολευκοματινεμία, πρέπει να τον ψάξουμε να δούμε αν υπάρχει κάποια μορφή μεταβολική οξέωση. Δεν μπορούμε να έχουμε υπολευκοματινεμία με φυσιολογικό pH. Θα είχαμε αλκαλικό pH. Ένας άλλος τρόπος να το δούμε είναι με το διάγραμμα του Gabel. Το διάγραμμα του Gabel, όπως θυμάστε όλοι, βάζει από τη μία στήλη τα θετικά φορτία και από την άλλη τα αρνητικά φορτία σύμφωνα με την αρχή της ηλεκτρικής ουδετερότητας. Θα το δείτε σε πολλά reviews για το στυλ. Εμένα δεν με βοηθάει όπως είναι γραμμένο. Γι' αυτό προτίμησα να το γράψω έτσι. Όπου πάλι έχουμε τα θετικά φορτία από τη μία μεριά, τα αρνητικά φορτία από την άλλη, αλλά εκφραζόμενα ως τις ανεξάρτητες και εξαρτώμενες παραμέτρους από το Stewart. Τα θετικά όλα αντιπροσωπεύονται από το stroke ion difference. Οι περισσότεροι ερευνητές θα συμφωνήσουν ότι είναι γύρω στο 40 συν. Και εδώ βλέπουμε όλα τα αρνητικά φορτία, διδαθρακικά αρνητικά, το φορτίο της λευκοματίνης, το οποίο όμως επανθυμίζω είναι ευθεία αντανάκλαση τη συγκέντρωση λευκοματίνης. Άρα στην ουσία, όταν μεταβάλλεται η συγκέντρωση λευκοματίνης, αυτομάτως αυξάνεται και το φορτίο. Ό,τι βλέπουμε να γίνεται στο φορτίο, αντανακλά τη συγκέντρωση λευκοματίνης. Τα μη μετρήσιμα ιόντα και το φορτίο των φωσφορικών, επίσης αυτή η ευθεία αντανάκλαση τη ολική συγκέντρωση των φωσφορικών. Άρα έχουμε όλες τις ανεξάρτητες παραμέτρους του Stewart, stroke ion difference, λευκοματίνη, μη μετρήσιμα ιόντα, φωσφορικά. Και εδώ έχουμε την εξαρτημένη παράμετρο, τα διδαθρακικά, τα οποία μπορούν να συντίθονται ή να αποδομούνται μέσα στο σύστημα. Και γιατί σημαίνει αυτό? Ας υποθέσουμε ότι ελαττώνει το stroke ion difference. Αυτομάτως ελαττώνει τα θετικά φορτία. Πρέπει να ισχύει όμως ο νόμος της ηλεκτρικής ουδετερότητας. Άρα η φύση πρέπει να ελαττώσει κάποιο άλλο φορτίο. Το μόνο φορτίο λοιπόν που μπορεί να ελαττώσει γρήγορα και εύκολα είναι τα διδαθρακικά. Τα διδαθρακικά ελαττώνονται και το μηχάνημα καταγράφει μεταβολική οξέωση. Ας υποθέσουμε ότι αυξάνονται τα μη μετρήσιμα ιόντα. Άρα αυξάνονται τα αρνητικά φορτία σε αυτή τη στήλη. Αν τίποτα άλλο δεν μεταβάλλεται, κάποιο άλλο αρνητικό φορτίο πρέπει να ελαττωθεί. Η φύση λοιπόν, όχι ο οργανισμός, η φύση αποδομεί μερικά διδαθρακικά,
ώστε το σύστημα να έρθει σε ηλεκτρική ισορροπία και το σύνολο των θετικών φορτίων να είναι ίσο με το σύνολο των αρνητικών φορτίων. Αν ελαττωθεί η λευκοματίνη, αφού ελαττώνεται η λευκοματίνη, ελαττώνεται και το φορτίο που αποδίδεται στο σύστημα από τη λευκοματίνη. Λιγότερο φορτίο από τη λευκοματίνη. Πρέπει πάλι να ισχύσει ο νόμος ηλεκτρικής ιδιαιτερότητας και από κάπου να αναπληρωθεί. Η φύση λοιπόν συνθέτει περισσότερα διταθρακικά για να αναπληρώσει αυτό το φορτίο και έχουμε την υπολευκοματινεμική αλκάλωση. Μια μικρή διόρθωση προτού παραδώσω τα παραδείγματα. Στην πράξη, ακόμα και όταν η συγκέντρωση της λευκοματίνης είναι σταθερή, μικρές μεταβολές του φορτίου θα δούμε. Δεν θα μείνει μετάβλητο το φορτίο. Ποσοτικά είναι πάρα πολύ μικρές και έχει σημασία αυτό γιατί οι μεγάλες μεταβολές, οι ποσοτικά σημαντικές, είναι αυτές που αφορούν τα διταθρακικά. Τόσο που μπορούμε να γνωρίσουμε τις άλλες. Η παρουσίαση αυτή δεν έχει σκοπό να τακτοποιήσει το σύμπαν στην τελευταία του λεπτομέρεια. Έχει σκοπό να παρουσιάσει το μοντέλο του Στιούαρτ με έναν τρόπο απλό και διαισθητικό. Δεν υπάρχει τίποτε πιο διαισθητικό από τον νόμο της ηλεκτρικής ουδετερότητας, ώστε να αναιρέσει την άποψη ότι είναι δυσνόητο και δεν μπορεί κανείς να βάλει στο μυαλό τους μηχανισμούς που υποστηρίζει. Ελπίζω να τα καταφέρω με τα παραδείγματα παραπέρα. Εδώ είναι θεωρητικό παράδειγμα, ασθενής με επανειλημμένα επεισόδια διάρειας και έχω πειράξει μόνο μια παράμετρο από αυτές το χλώριο, τώρα τα άλλα είναι φυσιολογικά, λευκοματίνη φυσιολογική, φόσφορος φυσιολογικός και βλέπουμε βεβαίως ότι ο ασθενής αυτός έχει οξέωση και έχει 7-16 pH με 13,7 διταθρακικά, μεταβολική οξέωση. Ο κύριος Λάστα μας πει ότι δεν έχει πλήρη αντιρρόπηση αναπνευστική, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο αυτό από την πλευρά του Στιούαρτ. Να κοιτάξουμε όμως κάτω και κάνουμε τους λογαριασμούς. Ξέρουμε πως έχουμε μια μεταβολική οξέωση από ισχυρά ιότητα, το στρώκο είναι αντίθεση, ελαττώνεται. Τίποτα άλλο δεν μεταβλήθηκε. Λοιπόν, εξαίωση μεταβολική από ισχυρά ιόντα. Και αυτό το βλέπετε εδώ πέρα. Από τη μια μεριά βλέπετε τις φυσιολογικές τιμές. Και εδώ είναι ο ασθενής μετά που έκανε τις διαίρεσεις και έκανε τη μεταβολική οξαίωση. Ελαττώθηκε το stroke ion difference. Και επομένως, ο μόνος τρόπος, το βλέπετε εδώ πέρα, επειδή ελαττώνται θετικά φορτία, να ισχύσει ο νόμος της ηλεκτρικής ουδετερότητας, είναι να ελαττωθούν και τα διταθρακικά. Και έτσι το μηχάνημά μας καταγράφει μεταβολική οξαίωση. Τα τελευταία χρόνο δημοσιεύτηκε μια ενδιαφέρουσα πειραματική μελέτη από την ομάδα του Γκαντινόνη και του Πεζέντη, όπου εφάρμοσαν μια μέθοδο για να αφαιρείται το χλώριο, ακολουθώντας αρχές του Στιούαρτ, δίνοντας έφταση στο γεγονός ότι τα ισχυρά ιόντα είναι αυτά που προκαλούν οξείωση αλκάλωση. Το σύστημα αυτό της ηλεκτροδιάλυσης αφαιρεί το χλώριο και πώς λειτουργεί, το βλέπετε στην εξίσωση κάτω. Αν λοιπόν πάμε και εφαρμόσουμε σε αυτό τον ασθενή το νέο αυτή μέθοδο, το αφαιρέσουμε το χλώριο, από 120 γίνεται 110, τίποτα άλλο υποθέσουμε δεν μεταβάλλεται, το stroke ion difference αυτομάτως βελτιώνεται και κοιτάζουμε αμέσως ότι βελτιώθηκε και το pH και βελτιώθηκε και η μεταβολική οξέωση. Και εδώ το βλέπουμε, εδώ είναι πριν πως ήταν ο άρρωστος, αφαιρώντας το χλώριο το stroke ion difference αυξάνεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα θετικά φορτία αυξάνονται. Εφόσον αυξάνονται και τα θετικά φορτία, πρέπει η φύση να φτιάξει κάποιο αρνητικό φορτίο για να ισχύσει ηλεκτρική ιδιαιτερότητα. Το μόνο που μπορεί να συζητήσει επί της ουσίας είναι τα διταθρακικά. Τα διταθρακικά αυξάνονται και το μηχάνημά μας καταγράφει διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης. Εδώ ένας ασθενής ο οποίος μπαίνει στη ΜΕΘ μετά από χειρουργείο bypass. Αν κοιτάξουμε τα αίρια αίματος, όλα καλά είναι. Δεν μας τρομάζει κάτι, μια ματιά. Προσέχουμε, εδώ στη δεύτερη στήλη βλέπετε τα ισχυρά ιόντα. Και βλέπουμε επίσης ότι ο ασθενής έχει σοβαρή υπολευκοματινεμία. Για να δούμε τι γίνεται. Παρατηρούμε, αν κάνουμε τους λογαριασμούς, το stroke ion difference είναι σχεδόν φυσιολογικό. Τα μη μετρήσιμα όμως ιόντα είναι αυξημένα. Είναι πάνω από 5, 7,4. Και υπάρχει και υπολευκοματινεμία. Για να τον ταξινομήσουμε. Ο ασθενής λοιπόν έχει οξέωση από μη μετρήσιμα ιόντα, η οποία δεν γίνεται φανής στο μηχάνημα των αεριών αίματος, στο χαρτάκι των αεριών αίματος, γιατί συνυπάρχει και σοβαρή υπολευκοματινεμική αλκάλωση. Για να το δούμε λίγο καλύτερα, κάνουμε τους λογαριασμούς μας, υποθέτοντας ότι ο ασθενής αυτός είχε φυσιολογική συγκέντρωση λευκοματίνης, άρα από 22-45 γραμμάρια ανά λίτρο είναι εδώ η λευκοματίνη, και τότε όταν γίνεται η φυσιολογική συγκέντρωση λευκοματίνης, αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο η μεταβολική οξέωση του ασθενούς αυτού. Και εδώ το βλέπουμε πολύ καλά. Εδώ ένα ασθενής όταν είχε 22 γραμμάρια λευκοματίνης και πάμε δεξιά, όπου η λευκοματίνη αυξάνεται. Αφού αυξάνεται η λευκοματίνη, αυξάνεται και το φορτίο της λευκοματίνης.
Αν αυξάνεται ένα αρνητικό φορτίο, πρέπει κάποιο άλλο να ελαττωθεί. Γιατί ισχύει ο νόμος ηλεκτρικής ουδετερότητας. Άρα η φύση τι κάνει, αποδομεί διταθρακικά και εμείς είδαμε αυτό που είδαμε προηγουμένως. Ότι ο ασθενής πλέον έχει μεταβολική οξέωση. Ασθενής δικός μας, 51 ετών, άσχημη περίπτωση, κάκος ευγενικής μοίρας ποδηλικής στήλης, παράλυση αριστερού διαφράγματος, είναι υπομηχανικό αρισμό και λαμβάνει διορυτικά όπως λαμβάνουν πολλοί ασθενείς στη ΜΕΘ. Κοιτάμε τα αρρή αίματος, καταρχήν βλέπουμε ότι έχει μια μεταβολική αλκάλωση, ίσως και ήπια αναπνευστική θα μας πει ο κύριος Κυλάς. Και κοιτάμε και προσέχουμε επίσης ότι έχει σοβαρή πολυευχηματινεμία. Βλέπουμε τους ισχυρούς ηλεκτρολίτες, αν δεν κάνουμε τους λογαριασμούς μας δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα. Τους κάνουμε, φυσιολογικό stroke ion difference, αυτό απομακρύνει το ενδεχόμενο να είναι μεταβολική αλκάλωση από τα διουρητικά. Θα περιμέναμε να αυξηθεί, γιατί κάνουν τα διουρητικά υποχλεωρεμία, όπως ακούσατε. Αυξημένα είναι τα μη μετρήσιμα ιόντα και ελαττωμένη λευκομάτινη. Τι έχουμε? Έχουμε οξέωση από μη μετρήσιμα ιόντα και υπολευκομάτινεμική αλκάλωση. Η υπολευκομάτινεμική αλκάλωση είναι τόσο σοβαρή, ώστε σε συνδυασμό με την ήπια ελάττωση του διοξιδίου, να υπερκαλύπτει, να συγκαλύπτει την οξέωση από μη μετρήσιμα ιόντα, η οποία εδώ φαίνεται πως είναι πιο ήπια. Τι θα γίνει πάλι αν είχαμε φυσιολογική συγκέντρωση λευκομάτινης? Θα αλλάζανε πολύ τα πράγματα. Βλέπαμε ότι πάει η αλκάλωση στο pH από 7,5-7,39 και τα διταθρακικά αρχίζουν να κατρακυλούν προς τα κάτω. Άντρας 65 ετών, λίμωξη από κορονοϊό, βαριά νεφρική νεπάρκεια, 8,6 η κρεατινίνη. Κοιτάμε τα αέρη αίματος και βλέπουμε και όλοι θα συμφωνήσουμε ότι έχει βαριά μεταβολική οξέωση. Ακάμε τον κανόνα του Winters, θα δούμε επίσης ότι έχει πλήρη αναπνευστική αντιρρόπνηση, βέβαια στον αναπνευστήρα. Εδώ βλέπουμε αυξημένο και το νάτριο και το χλώρι. Υπομονή δεν μας λέει τίποτα αυτό. Πρέπει να δούμε τη σχέση τους. Και βλέπουμε και την υπολευκοματινεμία που συναντάμε συχνά σε αυτούς τους ασθενείς βαριαίους πάσχοντες και μαζί και λίγο αυξημένο φόσφορο. Ο λογαριασμός μας τι μας λέει? Δεν υπάρχει οξέωση από μη μετρήσιμα ιόντα, σχεδόν φυσιολογικό το stroke ion difference. Υπάρχει οξέωση από μη μετρήσιμα ιόντα, υπάρχει οξέωση από φόσφορο και υπάρχει και υπολευκοματινεμία. Βλέπουμε λοιπόν τρεις διαταραχές. Δύο οξεώσεις από μετρήσιμα και από φόσφορο και μία αλκάλωση από υπολευκοματινεμία. Αλλά εμείς την κάνουμε, φυσικά τον βάζουμε να κάνει μια συνεδρία αιμοδιαδιήθησης, βελτιώνεται η κρεατινίνη. Κοιτάμε τα αέρια αίματος πολύ καλύτερα, είμαστε ευχαριστημένοι. Βελτιώθηκε το νάτριο, βελτιώθηκε και το χλώριο. Μένουμε να δούμε αν αυτό σημαίνει κάτι. Η λευκοματίνη περίπου ίδια, αλλά ο φόσφορος έπεσε. Κοιτάμε πάλι, το stroke ion difference δεν μεταβλήθηκε. Αυτονόητο, γιατί τα διαλύματα της αιμοκάθαρσης είναι σταθμισμένα, διαλύματος να έχουν τη σύνθεση του φυσιολογικού stroke ion difference. Βελτιώθηκε ο αρρωστός, έπεσαν τα μη μετρήσιμα ιόντα και έπεσε και ο φόσφορος. Για να το δούμε εδώ πέρα τι έγινε λοιπόν. Βλέπετε πριν πώς είναι και βλέπετε μετά. Εδώ είναι τα διταθρακικά πριν και εδώ είναι τα διταθρακικά μετά. Επειδή κάναμε την αιμοδιαδιήθηση, αφαιρεί το φόσφορος, αφαιρούνται τα μη μετρήσιμα ιόντα. Το stroke ion difference επιτυχίας δεν έχει μεταβληθεί. Ελαττώνονται όμως πολύ τα αρνητικά φορτία. Ο νόμος ηλεκτρικής ιδιωτερότητας πρέπει να ισχύει. Άρα, ως εις φύση, πρέπει να συνθέσει αρνητικά φορτία για να καλύψει το έλλειμμα που δημιουργείται. Συνθέτει λοιπόν διταθρακικά, το μηχάνημα των νεοαιρεμάτων καταγράφει άξιο των διταθρακικών και εμείς κοιτώντας τα αεριέματα λέμε: ωραία, κοιτάξτε, η μεταβολική οξέωση του ασθενούς βελτιώθηκε. Εδώ είναι ένα εφιαλτικό περιστατικό πόλεμο που το έχουμε δει κάποια στιγμή. Βαρύ χειρουργείο από ανέβρισμα κοιλιακής αορτής. Βαριά μεταβολική οξέωση, ίσως δεν αντιρροπείται και πλήρως αναπνευστικά. Αλλά είναι στο μηχάνημα, κοιτάμε τους ισχυρούς ηλεκτρολίτες, δεν μας λένε τίποτα, δεν κάνουμε τον λογαριασμό του stroke ion difference. Βαριά υπολευκοματινεμία και υπερφωσφατεμία έχει επίσης αυτός ο άρρωστος. Κάνουμε τους λογαριασμούς μας, ελαττωμένο του stroke ion difference, αυξημένα τα μη μετρήσιμα ιόντα, ελαττωμένη λευκομάτινη, αυξημένα τα φωσφορικά. Τέσσερες διαταραχές αναγνωρίζουμε εδώ πέρα. Ελαττωμένο του stroke ion difference, οξύωση από ισχυρά ιόντα. Έχουμε οξύωση από μετρήσιμα ιόντα, έχουμε κάτω, κοιτάτε, υπερφωσφατεμική οξέωση και όλα αυτά αντισταθμίζονται, χωρίς να αντισταθμίζονται επί της ουσίας, πολύ λίγο, επειδή υπάρχει και υπολευκοματινεμική αλκάλωση. Ας δούμε όμως τι θα γίνει. Αρχίζουμε το ανίπτωμα με τον ασθενή και κάποιο άνθρωπο λέει: ας του δώσω και λίγα διταθρακικά, που δίνει λίγα ή περισσότερα. Και βλέπουμε ότι τα αέρια αίματος είναι πιο ξεκούραστα στο μάτι, το pH σχεδόν έφτιαξε,
τα διεταθρακικά σκαρφαλώνουν τις φυσιολογικές τους τιμές, είναι ακόμα παθολογικά. Βλέπουμε πόσο πολύ έχει αλλάξει το νάτριο και το χλώριο. Υπομονή. Πρέπει να δούμε τώρα τι γίνεται όταν κάνουμε τον λογαριασμό. Δεν άλλαξε πάρα πολύ η λευκοματίνη και λίγο βελτιώθηκε ο φόσφορος. Κάνουμε τους λογαριασμούς μας. Το στρόκο αντίφερες αυξήθηκε. Τι βλέπουμε όμως. Ενώ βλέπουμε τα διεταθρακικά βελτιώθηκαν. Παρατηρούμε επίσης την ίδια στιγμή ότι η όποια κατάσταση που επιβαρύνει τον άρρωστο, το σοκ του, το βαρύ χειρουργείο χειροτερεύει. Τα μη μετρή σημειώδη αυξήθηκαν. Βελτιώθηκε λίγο φόσφορος, η λευκοματίνη παραμένει χαμηλή. Πάλι έχουμε αλκάλωση από σχηρά, έχουμε αυτή τη φορά αλκάλωση από σχηρά ιόντα, οξέωση από μη μετρή σημειώδη επιδεινούμενη. Υπολευκοματινεμική αλκάλωση και υπερφωσφατεμική οξέωση. Στην πραγματικότητα, η υπολευκοματινεμική αλκάλωση και αλκάλωση από ισχυρά ιόντα κρύβει την οξέωση από τα μη μετρήσιμα ιόντα που χειροτέρευσε και η εικόνα που έχουμε από το αέριο αίματος είναι ότι η οξέωση του ασθενούς χειροτέρευσε. Και εδώ το βλέπουμε τον ασθενή πριν τα διταθρακικά και εδώ μετά τα διταθρακικά. Τα διταθρακικά είναι ένα πολύ πυκνό διάλειμμα. Τα ιωρή μας είναι στο μελικοίβαλεντς αναλύτρο. Τα διταθρακικά είναι στα εκουίβαλεντς αναλύτρο, δηλαδή πολλές φορές πιο πυκνά, γιατί ο σκοπός είναι να βάλουμε από την πλευρά του Stuart νάτριο, να λατήσουμε τον εξοχητάριο χώρο, αυξάνοντας το stroke ion difference. Αυτό πράγματι κάνουμε, αυξάνουμε το stroke ion difference. Περιμένουμε λοιπόν να ανεβούν τα διταθρακικά, δεν ανεβαίνουν όμως όσο θα έπρεπε, γιατί εκείνη τη στιγμή αυξάνονται και πάρα πολύ και τα μη μετρήσιμα ιόντα. Ανεβαίνουν όμως αρκετά για να μας δώσουν μια ψεύτικη εικόνα ότι η κατάσταση του ασθενού μας βελτιώνεται, ενώ εκείνη τη στιγμή βλέπουμε ότι η τύχη το δουλεύει από πίσω. Και η ατυχία του. Παράδειγμα που το ακούσετε πολύ από προηγούμενους ομιλητές, ένα κορίτσι 18 ετών, καταβολή εμέτους, υποκομματώδης κατάσταση, 770 έτην ζάχαρη, και τόνοι στα ούρα, ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε, κοιτάμε το χαρτάκι με τα αέρια αίματος, έχουμε σαφέστα μεταβολική οξέωση, αντιρρόπηση αναπνευστική είναι πλήρης, θα θέλουμε να το δούμε από αυτή την πλευρά, και ας δούμε τι μας δίνει η εικόνα εδώ πέρα της εξωβασικής ισορροπίας. Αν κάνουμε τους λογαριασμούς, βλέπουμε το stroke ion difference αυξήθηκε, αλκάλωση από ισχυρά ιόντα. Έχουμε χαμηλή λευκοματίνη, άρα έχουμε υπολευκοματινεμική αλκάλωση και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα μη μετρήσιμα ιόντα, εδώ τα κετονικά σώματα. Οπότε έχουμε οξέωση από μη μετρήσιμα ιόντα. Τρεις λοιπόν διαταραχές, αλλά τις ανανύπτουμε εμείς επιτυχώς, βελτιώνεται η γλυκόση και κοιτάμε πάλι το χαρτί με τα αέρια αίματος, ότι υπάρχει μεταβολική οξέωση, αλλά είναι πολύ καλύτερη. Η λευκοματίνη δεν έχει μεταβληθεί πάρα πολύ. Να δούμε τώρα τι έγινε. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δώσαμε αρκετούς φυσιολογικούς όρους. Άρα, επομένως, οι φυσιολογικοί όροι, όπως ξέρουμε, προκαλούν οξέωση. Είναι οξέωση από ισχυρά ιόντα. Τα μη μετρήσιμα ιόντα έχουν ελαττωθεί, αλλά παραμένουν ξυμένα. Και όλη αυτή την εικόνα συγκαλύπτει εν μέρη η υπολευκοματινεμική αλκάλωση. Και κάτι που το ξέρουμε είτε από την παραδοσιακή θεωρία είτε από τη θεωρία του Stuart, είναι ότι η διόρθωση της διαβητικής κετοξίωσης αλλάζει συχνά το χαρακτήρα της, μετατρέποντάς την από οξίωση από μη μετρήσιμα ιόντα σε οξίωση από ισχυρά ιόντα, αυτό που λέγανε παλιά υπερχλωρημική οξέωση. Τι συγκαλύπτει πάντα την οξίωση και στη μία και στην άλλη περίπτωση, η υπολευκοματινεμία. Και εδώ το βλέπετε πώς είναι τα πράγματα πάλι. Βλέπετε εδώ πέρα ότι τα μη μετρήσιμα ιόντα ελαττωθήκαν πάρα πολύ. Άρα θα περιμένανε να αυξηθούν και τα διταθρακικά αρκετά. Κοιτάξτε πόσο λατωθήκανε. Αλλά επειδή λατώνεται πάρα πολύ και το stroke ion difference, γιατί περνάμε σε άλλη φάση, έχουμε οξύνει από ισχυρά ιόντα, η ελάττωση των διταθρακικών είναι μικρότερη και συνεχίζει να καταγράφεται μεταβολική οξέωση. Νομίζω το τελευταίο παράδειγμα, άντρας 32 ετών, από την Ινδία μας ήρθε, χωρίς κορονοϊό όμως, έχει χολέρα, έχει διάρειες, κάνει σοβαρή αιμοσυμπύκνωση και έχει οξία νεφρική ανεπάρκεια, κρετινίνη είναι αυξημένη. Κοιτάμε βαριά μεταβολική οξύωση πάλι. Και εκείνο που προσέχουμε βέβαια, ότι είναι αυξημένη και η λευκοματίνη πάρα πολύ και ο φόσφορος, κάναμε τους λογαριασμούς μας και τι έχουμε. Τέσσερις οξεώσεις. Έχουμε οξέωση από σχηρά ιόντα, προφανώς είναι πολλές διάρειες, το stroke ion difference είναι λατωμένο. Οξέωση από μετρήσιμα ιόντα, ίσως και λόγω της νεφρικής ανεπάρκειας. Και επειδή η λευκοματίνη είναι αυξημένη, έχουμε ακριβώς το αντίστροφο από ό,τι βλέπαμε ως τώρα. Έχουμε υπερλευκοματινεμική οξέωση. Και συμπληρώνεται από αυτό από υπερφωσφατεμική οξέωση. Εδώ βλέπουμε πως ήταν ο ασθενής μας όταν έχουμε φυσιολογικές τιμές. Και εδώ είναι μετά την οξχολέρα, όπου παρατηρούμε ότι τα διταθρακικά ελαττωθήκανε πάρα πολύ.
Γιατί ελαττώθηκαν? Ελαττώθηκαν τα θετικά φορτία και ταυτόχρονα αυξήθηκαν άλλα αρνητικά φορτία. Άρα ο νόμος ηλεκτρικής ουδετερότητας προϋποθέτει ότι για να υπάρξει ηλεκτρική ισορροπία θα πρέπει να ελαττωθούν κάποια άλλα αρνητικά φορτία, δηλαδή τα θρακικά ελαττωθήκαν, το μηχάνημα αερίων αίματος καταγράφει μεταβολική οξέωση, που εδώ είναι εξαιρετικά περίπλοκη γιατί έχει 4 παράγοντες, ο ένας από αυτούς είναι η υπερηλεκτροδυναμική οξέωση. Θα κλείσω εδώ πέρα. Συμπερασματικά, η θεωρία του Στιούρ διαφοροποιείται όσον αφορά το μεταβολικό σκέλος της εξωβασικής ισορροπίας. Θεωρείται ότι τα θρακικά και τα υδροκατιόντα εξαρτημένες μεταβλητές. Εκείνο που κάνει, και έτσι θέλω να το βλέπουμε, είναι να επιμερίζει το μεταβολικό σκέλος της εξωβασικής ισορροπίας σε 3 ανεξάρτητες συνιστώσεις, το stroke and difference, την επίδραση των ασθενών μυτητικών οξέων και τα μη μετρήσιμα ιόντα. Μπορείτε πάρα πολύ εύκολα, και αυτό είναι το τελευταίο μου μήνυμα, να παίξετε στο μυαλό σας με την λεπίδραση των παραμέτρων, γράφοντας αυτή την εξίσωση σε ένα κομμάτι χαρτί και μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να καταλάβετε πώς κάθε φορά η συγκέντρωση των υδροθρακικών μπορεί να επηρεαστεί αν η μια παράμετρος μεταβληθεί προς τη μια κατεύθυνση και η άλλη μεταβληθεί προς την άλλη κατεύθυνση. Και στην πραγματικότητα πρέπει να βλέπουμε τα υδροθρακικά, δεν τα καταργήσαμε, αλλά σαν ένα ολικό δείκτη της οξοβασικής ισορροπίας που πρέπει να τον αναλύουμε στις επιμέρους ανεξάρτητες μεταβλητές της οξοβασικής ισορροπίας. Καταλαβαίνω ότι ήταν ασεβής η προσέγγιση μου. Κλείνω με μια φράση πολύ ωραία του Στανισλάβσκη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είναι από Μιχάλη Άφωνος. Όλα εκείνα που λέγαμε ότι τα καταλάβαμε και τα κατακτήσαμε, ήρθες και μας έβαλες 3 παραμέτρους ακόμη, κυρίως στο μεταβολικό κομμάτι, και για να μας ενισχύσεις τη γνώση, αλλά κυρίως να μας προβληματίσεις ότι δεν είναι όλα όπως φαίνονται, κρύβονται κάποια πράγματα τα οποία αξίζει να δούμε, γιατί θα βοηθήσουμε ουσιαστικά τον ασθενή μας να τα ξεπεράσει. Σε χαρήκαμε και για τα παραδείγματα, αλλά και για τον κυκαιώνα της γνώσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν μια μαραθώνια προσπάθεια